Αγαπημένα μου κορίτσια, γεια σας. Το λοσιόν είναι ένα από τα πιο απλά καλλιντικά παρασκευάσματα και πολύ εύκολα μπορούμε να φτιάξουμε στο σπίτι μας πολύ ωραίο, πολύ ωφέλιμο για την επιδερμίδα μας λοσιόν, χωρίς μεγάλο κόπο, χωρίς κανένα έξοδο. Λοσιόν χρησιμοποιούν μετά από το καθάρισμα προσώπου ή με ειδικό σαπούνι ή με γαλάκτωμα καθαρισμού. Λοσιόν αφαιρεί απολύματα από καθαριστικά, επίσης προσφέρει τόνωση, προσφέρει ενυδάτωση, συσφίγει τους σπόρους. Βέβαια όλα αυτά ανάλογα από τα συστατικά που να περιέχει το λοσιόν. Αλλά όλα τα λοσιόν σχεδόν δίνουν φρεσκάδα, δίνουν ενυδάτωση. Πολλά από τα λοσιόν δίνουν πιο ωραίο, πιο φωτεινό χρώμα, λευκαίνουν την επιδερμίδα, λευκαίνουν καφέ κοιλίδες και βελτιώνουν pH της επιδερμίδας, κάνοντας την επιδερμίδα πιο λίγα και πιο βελούδινη. Και τώρα, κορίτσια μου, να φτιάξουμε λοσιόν που σας υποσχέθηκα. Και τα τρία λοσιόν είναι πολύ, πάρα πολύ ωφέλιμα για την επιδερμίδα και φτιάχνονται πραγματικά πανεύκολα. Για την πρώτη συνταγή χρειαζόμαστε νερό. Νερό πρώτο να το βράσετε και να αφήσετε να κρυώσει. Χρειαζόμαστε ή λιμόνι ή ξύδι. Δοσολογία πάει 1 προς 10. Δηλαδή, αν να πάρετε 100 ml νερό, να πάρετε 10 ml ή ξύδι ή χυμό λιμονιού. Διατηρείτε στο ψυγείο για 10 μέρες. Μην βλέπετε ότι είναι τόσο εύκολη συνταγή. Είναι πάρα πολύ δυνατή συνταγή. Αμέσως επαναφέρει η pH της επιδερμίδας σε κανονικά επίπεδα μετά από το καθαρισμό με σαπουνάκι. Λευκαίνει την επιδερμίδα, δίνει τόνωση και φρεσκάδα. Για την δεύτερη συνταγή χρειαζόμαστε πάλι νερό που έχει τη βράση και έχει κρυώσει και να χρειαστούμε χυμό από το αγούρι. Εδώ δοσολογία πάει 1 προς 1, δηλαδή 50 ml νερό, 50 ml χυμό αγουριού. Αγούρι πλένεται, καθαρίζεται, τρίβεται στο τρίφτη, το στίβεται και χυμό είναι έτοιμο. Βάζετε έτοιμο λοσιόν σε ένα μπουκαλάκι και διατηρείτε στο ψυγείο για 7-8 μέρες. Λοσιόν με αγούρι είναι πάρα πολύ ωφέλιμο για την επιδερμίδα, γιατί αγούρι δίνει φρεσκάδα στην επιδερμίδα, καταπραίνει την επιδερμίδα, δίνει ενυδάτωση, αφαιρεί ξηρότητα και βέβαια αγούρι επίσης λευκαίνει την επιδερμίδα και δίνει απίφανο χρώμα, απίφανο ματ χρώμα στην επιδερμίδα. Και η τρίτη συνταγή είναι πανεύκολη αλλά πάρα πολύ δυνατή. Να χρειαστούμε 1/4 ματσάκι μαϊντανό και ζεστό βραστό νερό. Έχει βράσει νερό, χρειαζόμαστε αρκετά ζεστό νερό, αλλά όχι εντελώς καυτό. Πλένουμε το μαϊντανό και κόβουμε και ψιλοκόβουμε. Μαϊντανός, φίλοι μου, είναι πάρα πολύ δυνατό βότανο, περιέχει πάρα πολλές βιταμίνες, βιταμίνη C, σύμπλεγμα βιταμινών B, βιταμίνη A, Ε, K, πολύ δυνατές αντιοξυδοτικές ουσίες που περιέχει μαϊντανός, δίνει αναζωογόνηση στην επιδερμίδα. Φολικό οξύ βοηθάει στην πιο γρήγορη ανάπλαση καινούριων κυττάρων. Ασβέστιο και το φόσφορο ενισχύουν τα τυχώματα των Αγίων και αυτό βοηθάει να προστατέψουμε την επιδερμίδα μας από τις υβραγίες. Επίσης, οργανικά οξέ του μαϊντανού καθαρίζουν και λευκαίνουν την επιδερμίδα. Και βάζω μαϊντανό μέσα. Ανακατεύω και αφήνω να σταθεί για μία ώρα.
σε μία ώρα να σωρώσω το λοσιόν μου και λοσιόν είναι έτοιμο. Διατηρούμε το λοσιόν για 7-8 μέρες στο ψυγείο. Το λοσιόν με μαϊντανό επίσης είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους επιδερμίδας. Κορίτσια μου, είμαι σίγουρη ότι να σας αρέσουν σημερινές συνταγές. Σας έχω δείξει και άλλες πολύ ωραίες φυσικές συνταγές λοσιόν. Στην περιγραφή κάτω από αυτό το βίντεο να σας αφήσω δύο link από αυτά τα βίντεο. Εγώ σας χαιρετώ για σήμερα. Φιλάκια πάρα πολλά!